Οι δράστες τοποθέτησαν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και της συζύγου του, που ήταν σταθμευμένα έξω από το σπίτι του στην Κηφισιά. Έβαλαν δύο εμπριστικούς μηχανισμούς. Η γυναίκα μου άκουσε την έκρηξη από τον πρώτο. Οι γείτονες βγήκαν έξω και προσπαθήσαμε να σβήσουμε τη φωτιά στο ένα αυτοκίνητο. Δεν τα καταφέραμε. Καταφέραμε να τη σβήσουμε στο δεύτερο. Μετά την έκρηξη, το αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου τυλίχθηκε στις φλόγες και οι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν. Είχε πάρει φωτιά το αυτοκίνητο εδώ μπροστά. Πήρα τη μάνικα και το σβήσα μαζί με άλλους γείτονες. Μόλις ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βγήκε από το σπίτι του, αντίκρισε το αυτοκίνητό του να καίγεται. Τότε πρόσεξε ότι υπήρχε μια αιστεία φωτιάς και κάτω από το αυτοκίνητο της συζύγου του. Αμέσως το έβαλε μπροστά και το μετακίνησε σε αυτό εδώ το σημείο και κατάφερε έτσι να το σώσει. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα πτωηθούμε. Ακούγεται κλισέ, αλλά δεν είναι. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι από την έκρηξη κινδύνευσαν παιδιά που ήταν κοντά στα αυτοκίνητα που έγιναν στόχος. Εδώ και χρόνια διαμαρτύρομαι ότι έχω γίνει ένας πρώτης τάξεως στόχος μιας ολόκληρης ιδεολογικής πτέρυγας. Στην συμπαράστασή του στο βουλευτή εξέφρασαν κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, καταδικάζοντας ευθέως την εμπριστική επίθεση. Η τρομοκρατία και οι υποστηριχτές της δεν έχουν θέση στη δημοκρατία. Η επίθεση στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπογδάνου είναι αυτονόητα καταδικαστέα. Στη δημοκρατία δεν χωράνε τέτοιες πρακτικές εκφοβισμού. Το μόνο που πετυχαίνει είναι να δίνει άλοθη σε όσους επιδιώκουν την αστυνομοκρατία, ανάμεσα στους οποίους και ο ίδιος ο κ. Μπογδάνος. Καταδικαστέα και βάρβαρη πράξη.